αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Παναγιώτης Στασόπουλος, είμαι από την Ελλάδα και είμαι 20 ετών. Είμαι ένας νέος από τους χιλιάδες εκεί έξω που αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι κατά της λιτότητας, αγωνίζομαι ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, αγωνίζομαι για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν, για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μου. Γιατί συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των Βρετανών εργατών για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα του Ιουνίου. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ήρθαμε εδώ στο Παρίσι για να πούμε όχι στα μνημόνια, όχι στη λιτότητα και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις πριν από 10 μήνες είπαμε όχι στο δικό μας δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα με 61,5% έδωσε μια ηχηρή απάντηση στο Γιούνκερ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Δούνου του. Αυτό το όχι της νεολαίας και των λαϊκών στρωμάτων, ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του το μετέτρεψαν σε ναι. Δηλαδή είπαν κόντρα στη λαϊκή εντολή, ναι στην κοινωνία, στην κυριαρχία των αγορών, ναι στην υπερχρέωση των εργαζομένων, ναι στις ιδιωτικοποιήσεις, ναι στη μείωση μισθών και συντάξεων, ναι στη μείωση του κοινωνικού κράτους, ναι στην ανεργία. Και αυτές τις μέρες η ελληνική κυβέρνηση περνά ακόμα περισσότερα μέτρα, 5,4 δις επιπλέον, και ξεπουλά τη δημόσια περιουσία. Δηλαδή, συνεχίζει το καταστροφικό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γι' αυτό εμείς θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε κυβέρνηση ανεξαρτήτου χρώματος. Γιατί η μάχη δεν σταματά. Και η μάχη δεν σταματά στην Ελλάδα, η μάχη δίνεται τώρα στη Γαλλία και η μάχη συνεχίζεται στη Βρετανία. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η δική σας μάχη μπορεί να ανοίξει μια πληγή σε αυτό το εργαλείο του υπεριαλισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει όλους τους λαούς της Ευρώπης για να χτίσουμε μια ενωμένη Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων. Τελειώνοντας όμως, θα ήθελα να σας πω ενδεικτικά λίγο ποια είναι τα αποτελέσματα των τριών μνημονίων από το 2009 μέχρι και σήμερα. Οι επενδύσεις στη χώρα μας από 49,6 δις ευρώ έφτασαν στα 10 δις. Η ανεργία αυξήθηκε δραματικά από το 9% στο 26,6%. Έκλεισαν 80.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αύξηση φόρων έχει ξεπεράσει το 180% ανανοικοκυριών και πάνω από 10.000 αυτοκτονίες λόγω της κρίσης. Αυτή την Ευρώπη ονειρεύτηκαν κάποιοι. Εμείς τους λέμε λοιπόν ότι αυτή την Ευρώπη δεν τη θέλουμε. Γι' αυτό θέλουμε την ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.